Κλιμακώνεται το παρασκήνιο και το διεθνέ ενδιαφέρον στο Κυπριακό. Όπω ανακοινώθηκε στην Άγκυρα, ο Τούρκο Πρωθυπουργό Ταϊπ Ερτοάν συζήτησε το Κυπριακό και την πορεία των διαπραγματεύσεων με τον Γενικό Γραμματέα των Εθνών Μπακιμούν. Οι δύο άντρε είχαν όπω ανακοινώθηκε 15 λεπτή τηλεφωνική επικοινωνία και ακολούθω ο κ. Ερτοάν ενημέρωσε τηλεφωνικώ τον κατοχικό ηγέτη Ντερβί Σέρωγλου. Το περιεχόμενο τη συνομιλία δεν δημοσιοποιήθηκε πέραν του στερεότυπου, ότι δηλαδή ο κ. Ερτοάν επαναβεβαίωσε πω θα συνεχιστεί η επικοδομητική στάση τη Τουρκία για την επίλυση του προβλήματο στο επόμενο διάστημα. Το Κυπριακό ήταν εξάλλου στο επίκεντρο μαραθώνια συζήτηση που είχαν στην Κωνσταντινούπολη ο Υφυπουργό Εξωτερικών των Πολιτειών, Βίλιαμ Μπέρν, με τον Τούρκο ομολογό του Φεριντούμ Σινιρλίουλ. Αυτόν δηλαδή με τον οποίο θα συναντηθεί την Πέμπτη ο διαπραγματευτή τη ελληνοκυπριακή κοινότητα, Αντρέα Μαυρογιάννη. Σύμφωνα με τουρκικέ διπλωματικέ πηγέ, η συνάντηση κράτησε πάνω από 5 ώρε και μεγάλο μέρο τη αναλώθηκε ακριβώ στην άμεση πλέον εμπλοκή τη Άγκυρα στι εξελίξει στο Κυπριακό. Εντατικά ετοιμάζεται όμω για την πρώτη αυτή συνάντηση με τον τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και η Λευκοσία. Το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό μακριά από τα φωτά τη δημοσιότητα σύσκεψη του Προέδρου τη Δημοκρατία Νικόνα Στασιάδη και του διαπραγματευτή Αντρέα Μαυρογιάννη με την ομάδα νομικών για στήριξη των διαπραγματεύσεων. Όπω εγκύρω πληροφορεί του Αντένα, στη σύσκεψη οριστικοποιήθηκαν οι θέσει με τι οποίε ο κ. Μαυρογιάννη θα ταξιδέψει στην Τουρκία για τη συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Φεριντούμ στην Ριλίογλου. Ψηλά στην Ελλάδα βρίσκονται ζητήματα που άπτονται τη διεθνού τυχή του Κυπριακού, όπω η ασφάλεια, εγγυήσει και το εδαφικό. Παράλληλα, όπω αποφασίστηκε, ο κ. Μαυρογιάννη θα αναπτύξει στον Τούρκο Υφυπουργό και την πρόταση του Προεδρου για την Αμόχωστο και πώ αυτή μπορεί να λειτουργήσει ω μέτρο οικοδόμηση εμπιστοσύνη και να δώσει νέα όθηση στι διαπραγματεύσει.